τέλος πάντων. Θεωρώ δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσουμε στην ίδια ξαπλώστρα με σε ένα φορά μαγιο βρακί. Δεν είναι μαγιο βρακί. Είναι μαγιο τυρόπιτα. Και συνοδεύεται από τις απαραίτητες διατάσεις. Πρόσεξε με. Φαντάζομαι να το φοράω και να κάνω έτσι. Τα τέσσερα πιο εύκολα tips που μπορώ να σου δώσω για να βελτιώσεις τη διατροφή σου, τη γυμναστική σου και τις διακοπές σου μέχρι να πας διακοπές το καλοκαίρι είναι τα εξής. Νούμερο 1. Εάν δεν έχεις κάνει τίποτα μέχρι τώρα, το πιο εύκολο που μπορείς να κάνεις είναι να κόψεις το ψωμί. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ γευστικό, αλλά είναι τζάμπα υδατάνθρακας. Νούμερο 2. Προσπάθησε να κόψεις το αλκοόλ έστω μέχρι το καλοκαίρι, γιατί σκέψου ότι το αλκοόλ είναι υγρό λίπος, τέλος. Νούμερο 3. Ό,τι χρήματα θα ξόδευες έξω σε junk food, πάρε ένα κουμπαρά, βάλ' τα μέσα και σπάσει τον κουμπαρά σου 1 Ιουνίου. Δες τι λεφτά μάζεψες και κάθε διακοπές και στα γερνάω εγώ τα ποτά που θα πιεις τότε. Και τέλος, αν θες να βελτιώσεις δραματικά την προπόνησή σου και τον χρόνο που ξοδεύεις στο γυμναστήριο, όταν πας στο γυμναστήριο, κλείδωσε το κινητό μέσα στο ντουλαπάκι. Και μετά δες τι θεαματικά αποτελέσματα έχεις σε προπόνηση και χρόνο. Φοβερές μου λες, Άγγελε. Η τρίτη και η τέταρτη, ειδικά η τέταρτη, φοβάμαι μήπως δεν πρέπει να τις συμπεριλάβουμε στο βίντεο, μην χάσουν καμιά 20 κιλά, 30 και έχουν πρόβλημα μετά. Το αντίθετο δηλαδή. Όχι, ρε μαλάκα. Θα πάρεις το κινητό μέσα στο locker και θα χάσω 20 κιλά.